Σκάνες με την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας Ντόντο που βγαίνει και τώρα στους κινηματογράφους. Κοίτα, οι Κάνες ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία για μας. Παρά λίγο να χάσω το κόκκινο χαλί από βλακεία μου, γιατί δεν είχα καταλάβει τι γίνεται το απόγευμα στις Κάνες. Έκατσα να φάω ένα σάντουιτς τέλος πάντων και όταν βγήκα στο δρόμο για να πάω προς το ξενοδοχείο, δεν υπήρχε περίπτωση ούτε με ταξί να πάω, ούτε με τα πόδια, γιατί ο κόσμος ήταν παντού, όπου τους έσπρωχνα μάζες κόσμου, δηλαδή δεν μπορούσα να τους κουνήσω, να περπατήσω. Για 2 λεπτά που άργησα, είχε ξεκινήσει η δικιά μας η αποστολή προς τα εκεί και εγώ δεν μπορούσα πια να περάσω. Μπορεί του χρόνου να το δούμε, ας πούμε, στα Όσκαρο. Επειδή έχω και σώα στας φρένας, δεν το έχω ως μια πιθανότητα, έτσι. Πολύ αχνή, δεν το έχω ποτέ σκεφτεί. Ναι, δεν είναι ότι κάνεις και πρόβες στον καθρέφτη με το Όσκαρ, τι καθόλου, θα πω. Καθόλου, δεν το πού κάνω. Θα τα αφιερώσω. Όχι, καθόλου. Στον Ντόντο συναντιέσαι και με την Μαριέλα Σαββίδου, με την οποία είχες πρωταγνωριστεί στην Εθνική Ελλάδα. Δυστυχώς δεν τελείωσε αυτή η σειρά. Θα συνεχιζόταν την επόμενη σεζόν με γυρίσματα στο εξωτερικό και ετοιμαζόμασταν γι' αυτό να γράψει ο Γιώργος τα παρακάτω και να το κάνουμε. Έγινε το δημοψήφισμα του 2015 που έκλεισαν οι τράπεζες και δεν μπορούσαμε πια να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό και σιγά σιγά αυτό χάθηκε από βλακεία. Συγγνώμη, όλο και όλο το σπίτι αυτό είναι. Έχει και 2 πενοδωμάτια. Συζητήθηκε ποτέ να γίνει το reunion του παραπέντε 20 χρόνια μετά? Το λένε, όλοι μας ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, δεν θα κάνετε reunion. Δεν, είναι κάτι που του έχει τελειώσει, γιατί κυρίως από αυτόν ξεκινάει να έχει κάτι να γράψει. Δεν είναι ωραία και τα τραβάς τα πράγματα από τα μαλλιά. Αν δηλαδή τελικά ο Γιώργος θα αποφάσιζε να κάνει το reunion του παραπέντε. Θα μπαίνα μέσα με τα χίλια, ναι. Δεν σε πολύ θέλανε στην αρχή, ρε παιδί μου, για το καθόλου παραπέντε. Δεν με θέλανε, όχι δεν με πολύ θέλανε. Δεν με πολύ θέλανε τα παιδιά. Ναι. Με ήθελε ο Αντώνης ο Αγγελόπουλος, ο σκηνοθέτης. Αυτά έχει βάλει στο μάτι ο Πόστουεϊ. Ο Άγγλος. Το Μιχάλη το Μαρίνο. Αυτό μαζί... ήταν το μεγαλύτερο τέρας, ο Μιχάλης. Ναι, μαζί με τον Καμπουτζίδη να του βάζει λόγια. Ο Μιχάλης βάζει λόγια γενικά. Ναι, μην έρθει αυτή, γιατί θα έχει και λίγο ύφος, θα είναι λίγο σνόπ. Πίστευε ότι θα είμαι πολύ σνόπ και πάρα πολύ σοβαρή και ότι θα διαβάζω βιβλία στο γύρισμα. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει βιβλία στο γύρισμα να διαβάσω. Ποτέ. Πολύ γρήγορα κατάλαβε ο ένας για τον άλλον και κατάλαβε κι αυτός τι είμαι. Εγώ ήθελα να κάνω κι άλλα. Ήθελα να βάλω χρυσά σιδεράκια, έλεγα τότε στον Αντώνη. Του έλεγα ρε εσύ, επειδή είχα ξεκινήσει ορθοδοντική, να βάλω λίγο τα δόντια μου. Και τα φορούσα και τα έβγαλα. Άσε λέω να συνεχίσω με τα σιδεράκια. Τα κάνω και χρυσά, αφού είναι η ντάλια. Ναι. Όχι, όχι, εντάξει, είναι πάρα πολύ. Παρεμπιπτόντως, αν σας ρωτήσει, είστε η βασιλική οικογένεια της Ρουμανίας. Όταν παίζετε σε επανάληψη το παραπέντε, το βλέπεις, το χαζεύεις. Πάντα. Θέλω να μου πεις έτσι το πιο άστιο περιστατικό που θυμάσαι από τα γυρίσματα αυτής της τηλεοπτικής σειράς. Θυμάμαι τη Μύκονο. Καταρχάς πήγαμε με μια μποφόρ. Εγώ δεν είναι το καλύτερό μου και ήμουνα έτσι. Και θέλαμε να κάνουμε και γύρισμα. Το γύρισμα στο πλοίο να γίνει εμπλό. Το εμπλό βέβαια με μια μποφόρ να κάνεις γύρισμα δεν γίνεται. Δεν το προσπαθήσαμε. Εγώ είχα ανοίξει μια πόρτα και ήμουν σε μια κατάσταση με το μαλλί. Και το πετάξαμε και το ξανακάναμε στο γυρισμό που ευτυχώς είχε ηνεμία και καταφέραμε και το κάναμε. Η αλήθεια είναι ότι μετά την Εθνική Ελλάδος, αν εξαιρέσει κανείς κάποια αγκεσταριλίκια που έκανε στη Μουρμούρα, σε σύριαλ δεν έχεις παίξει. Δεν βρήκα κάποιο σενάριο που να πω α. Ήμουν και λίγο καλομαθημένη με του Καπουτζίδη. Και δεν βρήκα ένα σενάριο που να με καλύπτει. Τώρα όμως. Θα ξανακάνει σερίαλ. Εξού και το μαλλί. Τώρα γυρίσματα ξεκινάω για να βγει δεύτερη σεζόν από Φεβρουάριο και μετά. Στο Star την κάνει ο Πιέρος Ανδρακάκος σκηνοθεσία. Είναι ξένο φορμάτ γαλλικό. Είπε πρόσφατα ο Θοδωρής ότι του ξέφυγε κάποια στιγμή και είχε μιλήσει για τη σχέση σας. Και αναρωτιέμαι, αν δεν το είχε ξεφύγει το Θοδωρής εκείνη τη συνέντευξη στο Downtown, θα το είχατε πει ποτέ? Δεν ξέρω, γιατί έχουν περάσει και χρόνια τώρα. Γενικά, ο περίγυρός μας το ξέραν. Δεν είναι ότι απλά δεν κάναμε κάποια ανακοίνωση και ξέρεις γιατί δεν την κάναμε. Να, για να αποφύγουμε αυτές τις ερωτήσεις. Όταν σου είπα ότι ξέρεις, μου ξέφυγε σε μια συνέντευξη και το είπα. Τι το ήθελες, του λέω. Με τον Θοδωρή έχετε παίξει μόνο μία φορά μαζί. Τότε με το. Τι λες καλέ που έχουμε παίξει μία φορά μαζί. Στην τηλεόραση, λέω πριν. Στο Φύλλα το Βατραχώσου. Όχι. Πού αλλού? Έχουμε παίξει και σε μία πολύ. Καλτ σειρά, που λεγόταν ο Λευκός Οίκος,
Εκεί γνωριστήκαμε. Μετράει πολλά χρόνια αυτή η σχέση. Επειδή ξέρεις το να είσαι με έναν άνθρωπο πολλά χρόνια είναι δύσκολο. Μπορείς να μας πεις μερικά tips. Το ένα είναι να μην γκρέμεσαι από τον άλλον και να μην γκρέμεται κι ο άλλος από σένα. Δηλαδή να μην νιώθεις το ασφικτικό ότι εγώ αυτόν τον άνθρωπο, αν τον αφήσω ή αυτός να με αφήσει, δεν έχω φίλους, δεν έχω δουλειά, δεν έχω λεφτά, δεν έχω που να πάω, δεν έχω δικό μου κόσμο.